Ανακοίνωσε ο Σκαμπύρης νωρίτερα, επιβεβαιώνεται στη φάση αυτή. Τέσσερις παίχτες της ΑΕΛ μαρκάρουν τους τέσσερις αμυντικούς της ΑΕΚ. Σήκωσε τη σημεούλα του ο κύριος Παπαθωμάς. Νάτος εδώ. Ο Κλάρνακος Λαπίθ, βοηθός διαιτής. Και νομίζω ότι έκανε λάθος. Ο παίχτης της ΑΕΛ δεν ήταν σε θέση offside. Η εκτέλεση του κόρνερ, η ευκαιρία χάνεται. Εκπληκτικό σούτ από τον Νάσρι Μάτσι. Μπεμπέ. Πέρασε απέναντι στον Τζούνιορ. Στον Σέρτσιο, με συγχωρείτε. Παλιά στην περιοχή και τον γκολ από τον Μοντέιρο. 18 λεπτό. Εδώ. Μοντέιρο κινείται, προλαβαίνει και τον Τιμ Ντεκλέρ και τον Χαΐμοφ. Κατάλα. Τιμ Ντεκλέρ για τον Αστριμάτσι. Από μακριά το σούτ Ντεκρά. Η εκτέλεση του φάουλ. Με δύναμη η κεφαλιά Ντεκρά. Δοκίμασε να ξαναβρει τον Τζέισο Δημητρίου. Αντούν πάλι στο σούτ. Έσωσε ο Ντεκρά. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο στην επίθεση. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Να δούμε την φάση, ευκαιρία που δημιουργείται. Είναι αυτόν γκολ. Είναι αυτόν γκολ από τον Τόσα Τζούνιο. Στο 63ο λεπτό η ΑΕΚ ισοφαρίζει την ΑΕΛ. Παρενέβη εκεί νομίζω Πιντάρο, αλλά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Πέρασε για τον Πάολο Σέρτσιο. Καλή στιγμή, ευκαιρία για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Και το κάνει τον γκολ. 2-1 για την ΑΕΛ. Δεύτερο τέρμα για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Πάολο Σέρτσιο, ξεμαρκάριστος, ξεχασμένος εκεί ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ψύχρεμα νικά τον Χαΐμοφ, κάνει το 2-1 για την ΑΕΛ. Άλεξ Ντα Σίλβα, από μακριά επιχειρεί το σούτ, βάλα έξω. Έχασε χρόνο στο κοντρόλ, Νάρση Μάτσι. Τρέχουν οι ποδοσφαιριστές. Από αυτή την κάμερα, εδώ, ναι. Φαίνεται να χτυπάει εκεί στο χέρι του Λόν.